Θα βγει, λέει, Εντάξει, ωραία. Ποιος περίπτωση είναι αυτό? Πάνω, Γιάννης. Πείτε έτσι. Πότε σου είναι? Είχαμε συνάντηση, ρε. Τώρα σου είπε. Ναι, μας κάλεσε όλοι σου. Είπε για το σκηνικό για τέτοια. Είπε, λέει, οι γυναίκες, λέει, η μία, λέει, η γυναίκα, λέει, ενός αγωνισμάτων για την τέτοια, για την Νίτσα. Ναι. Πολύ καλή, λέει, και τέτοια, καλύτερη από άντρας, ξέρεις, έτσι τέτοια, λέει, τα παιδιά, λέει, τώρα, λέει, είναι τρεις, λέει, ώρα, σε καμία ώρα, λέει, θα έχουν βγει. Σίγουρα, ρε, φίλε. Ναι, ρε. Με τι έχουμε λυσές. Ναι, ναι. Πώς είναι αυτός? Έχει κατά ίδια, φίλε, αυτή. Γιώργο, να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Γιατί είναι στο τέτοιο αυτός? Ποιο? Ο Τσίχ. Γιατί περιμένει εκεί? Πού? Στο σπίτι του. Τι όμως γιατί περιμένει εκεί? Γιατί μιλήσαμε, ρε, σήμερα. Με πήρε τηλέφωνο πάνω εκεί στο γραφεία. Ναι. Και μου λέει τι έχουμε. Γιατί, εντάξει, λέω καλά. Λέω πού είσαι, μου λέει σπίτι. Δεν είχαμε άλλα καλό σπίτι, λέω κάθισε. Ναι, ναι, λέει, εντάξει, λίγα κάνω, λέω, περιμένουμε. Ναι, ναι. Τόσο αγάμισε το αυτό, αγάμισε το αυτό. Τι έτσι φάνε. Καλά, λοιπόν. Ρε, εσύ. Έλα. Να σου πω, πιανού σου πάσα τον τζαμπουκά, ρε, μαλάκα, στη γυναίκα σου. Περδικολαδίδες μας έχει αφήσει εδώ πέρα σε ησυχία και έχει πεθάνει και στο γέλιο. Τι σας κάνει? Τηλέφωνα δεν είναι. Μας πεθαίνει, μαλάκα, μας γελάει, συνέχεια. Έτσι έχει πάρει την πλάκα όλο. Μόνο τι αντισύχησε. Ποιοι είσαστε? Εγώ μόλις και η γυναίκα σου. Ο Σωτής? Όχι, ρε, είναι άλλο δικαστήριο. Είναι άλλη φάση, άλλη υπόθεση. Γιατί πρέπει να δικαστεί. Και εγώ θα πάω σπίτι να κάνω ένα πράγμα. Έχουμε κόσμο εκεί πέρα, το έχουμε κανονισμένα όλα. Μια χαρά είναι. Είναι όλα ρυθμισμένα. Εντάξει. Αλλά να σου πω, εντάξει. Και εσύ ανησυχείσαι. Πού μαλάκα. Κοιμήθηκε, πέρασε καλά. Έτσι δεν κοιμήθηκε, μαλάκα. Και γελάει τώρα, εγώ πίσω και γελάει. Κολόπεδο είναι. Τι τηλεόραση έχει. Μαλακά, είναι ευκαιρία τους τώρα να βγάλουν τη χολή. Έλα, Γιώργο, να σου πω. Θέλω τηλέφωνο να μου δώσεις την Καζατζόγλου. Να σου δώσω το τηλέφωνο του Καζατζόγλου. Ναι, θα πω Γιάννης. Σολτό, θέλει. Σολτό, ναι, ναι. Γιάννη. Περιμένω. Λέγε μου το τηλέφωνο σου. Πες μου το τηλέφωνο σου. 697. Ναι. 162. Ξάδερφος. Ε, ξάδερφακι μου. Τι κάνεις, ξάδερφος. Όλα καλά, έτσι. Εντάξει, αγόρι μου. Μπράβο, ρε φιλαράκι μου, μπράβο. Προς το παρόν όλα καλά. Μπράβο. Δεν τους δώσανε περιοριστικούς όρους και τέτοια. Όχι, έτσι. Ναι, όχι, είναι και είναι κανονικά. Ξέρω, εγώ μου βγήκε, αφού δεν είχε κάτι κοπέλα να... Μα το Γιάννη της μιλήσει. Έχω μιλήσει, αλλά πολύ λίγο, όχι τίποτα. Φίλε, δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά. Έχω να το κρεπάτι, δεν τρώω, δεν πίνω, έχω γίνει πολύ χαλιά, δεν ξέρω γιατί με πήρε έτσι. Με έχει γαμίσει το θέμα. Όχι, γιατί ήταν χτυπήσα στο ευαίσθητο σημείο σου. Καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Χτυπήσα στο ευαίσθητο σημείο σου, μάλλον. Με γάμισε. Με έχει στείλει αυτό το πράγμα. Με έχει τελειώσει, φίλε. Δεν τη βλέπω να τη βγάζω καθαρά. Δες τον Νίκολα, να μιλήσουμε και μετά. Πάρα τα παιδιά είναι εκεί, εντάξει. Πώς. Τι πες? Πέρα τα παιδιά. Ποια παιδιά? Εκεί μας, ρε. Εντάξει, με άλλο, τι να έχουμε. Τι γράφει, ρε Γιώργα, ρε. Είμαστε εκεί, είμαστε τους δύο αγκαλιά και λέει ο Γιώργος Τσακανίκας, ο οποίος κατάγεται από την Αίγυπτο, γι' αυτό και είναι η γυναίκα του στο Πενταμελές και δεν είναι κάτι τέτοια. Αυτά τα είναι σπυρίδις. Είναι σπυρίδις όλα. Ωραία. Αυτό δεν σου δίνει κάποιο κακό, ρε φίλε. Ρουχ, τι λες? Το ότι είσαι από την Αίγυπτο. Τι λες, ρε μόνο καθόν μου φρικόρης. Όχι, άλλο θέλω να πω, ρε αγόρι μου. Δεν σε ενοχοποιεί σε κάτι. Μα αυτό είναι το θέμα μας, ρε μαλάκα. Ο διαθυρμός. Γράψω στα αρχίδια σου, παλικάρι μου, αυτό. Αν τη στιγμή που δεν είσαι ένοχος για κάτι, κάτω στα αρχίδια σου, είναι εντολή του αρχηγού να σε εκεί, είσαι καλά.
Μαλάκα, θα γίνουμε ρε ζήλιο, μαδικός. Όχι ρε Γιώργα ρε, Γιώργα ρε. Εγώ νόμιζα ότι ήταν κάτι χειρότερο ρε. Μαλάκα, μην κόλλα σε αυτό. Πάμε να τελειώσουμε με τα χειρότερα ρε φίλε, μην κόλλα με αυτό. Είσαι ο Γιώργος Τσακανίκας. Δεν σε ξυλώνει φίλε, δεν σε ξυλώνει. Είσαι ο Γιώργος Τσακανίκας, ξέρω που είσαι γιατί γουστάρεις. Πάτε να πάνε να γαμηθούν όλοι ρε φίλε. Που πω μαλάκα, δεν μπορώ το διαφθυρμό, δεν μπορώ, ντρέπομαι πολύ. Γιώργο, εγώ επειδή είναι ενδεχόμενο να γαμηθώ, μη μ' αφήσεις, σου είπα κάτι εχθές. Θα με κοιτάνε, γελάνε, θα με κοιτάνε οι μεγάλοι και θα γελάνε ρε μαλάκα. Δεν πειράζει, και εμένα θα με κοιτάνε και θα με βαράνε μέσα ρε φίλε, και θα με γαμάνε. Μαύρες ψωλές. Γιώργο, μου αφήσεις τώρα φίλε, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω, Γιώργο μου, την έσκασε πολύ απότομα αυτό το κροσέρε. Τίποτα, αυτό είναι πολύ ήπιο. Είναι πολύ ήπιο. Στα αρχίδια μας τι λένε. Ναι, είμαστε Αιγύπτιοι και εγώ είμαι Αλβανός. Στα αρχίδια μου. Δεν με νοιάζει. Μπορείς να σταθείς και να με βοηθήσεις. Μιλάμε το μεγάλο για αυτό το θέμα. Δεν έχω άντερα να τον πάρω τηλέφωνο, ρε φίλε. Θα μιλήσω. Θα μιλήσω εγώ τώρα εκεί πάω. Θα μιλήσω. Δεν έπρεπε να φαίνομαι πουθενά, ρε φίλε. Πουθενά δεν έπρεπε να φαίνομαι. Ποια φωτογραφία είναι που έχουμε μαζί? Δεν ξέρω ρε μαλάκα. Έχω βρει κόρη. Έχω βρει κόρη ρε μαλάκα. Μην κάνεις τίποτα πριν μιλήσω με τον Γιάννη, εντάξει. Φιλιά. Δεν σπάμε, κανένας δεν σπάει. Θα τους γαμίσουμε όλους. Μη σπάσει κανένα, θα μας γαμίσουνε τώρα. Θα μας γαμίσουνε τώρα, ακούτε τι σας λέω. Ακόμα δεν έχετε έρθει σε μαύρη ώρα. Είμαστε σε μαύρη, θα μας γαμίσουνε, μη σπάτε. Εντάξει. Τίποτα. Όχι. Είμαστε Έλληνες εθνικιστές, είμαστε χρυσαυγίτες, δεν κάνουμε πίσω. Ακριβώς. Για την όποτε ιδέα, να μας χώσουν, ρε μαλάκες, και στο χώμα να μας χώσουν, δεν κάνουμε πίσω. Λοιπόν, η γνώμη που έχω φίλε είναι ότι μένεις εδώ και συνεχίζεις κανονικά, εντάξει. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Πότε θα ανοίξουμε, γνωρίζεις? Θα κατεβούμε λίγο προς το παρόν κάτω στο Πειραιά, οπότε σήμερα κατεβείτε Πειραιά. Ναι. Θα δούμε μετά γράφει. Τώρα περιμένουμε το OK για να τα ξανανοίξουμε. Τι ώρα φίλε μου να κατεβούμε? Νομίζω Πειραιά ανοίγει 7... 6.30-7 η ώρα εκεί. Θα είσαι εσύ, εγώ είσαι σαν θέλω να πω κάπου άλλο. Προφανώς ναι, θα είμαι. Εντάξει, εγώ θα κατέβω από την Νίκαια, έτσι. Δεν κατεβαίνω Πειραιά και τέτοια. Όχι, στον Πειραιά θα κατέβεις, η Νίκαια είναι κλειστή σήμερα. Ναι, κατέβω στον Πειραιά, λέμε στην Νίκαια, δεν είμαι, δεν ανήκω Πειραιά. Εντάξει. Έχουμε μπερδέματα και τέτοια, έτσι. Γιατί εγώ δεν θέλω να φύγω από Νίκαια και τέτοια. Εντάξει, λοιπόν, να σου πω, με πόλεως ή μαύρα. Θα τα πούμε από κοντά, αγόρι μου, εντάξει. Πόλεως ή μαύρα. Βάλε μαύρα, βάλε τι θες.